Γεια σας φίλοι μου, γεια σας φίλοι του Survivor. Είμαι ο Κωνσταντίνος από το κανάλι TV News GR και όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ποιες είναι οι νέες ομάδες που θα δούμε την Κυριακή και ποιοι είναι οι παίχτες που τη δημιούργησαν, τους δύο αρχηγούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σας πω με λεπτομέρειες το τι έχει να γίνει από την Κυριακή και πέρα. Νέα εβδομάδα γεμάτη ανατροπές και πάλι θα έχουμε αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες που θα σχηματιστούν την Κυριακή δεν πρόκειται να διεκδικήσουν ομαδικά τις ασυλίες της εβδομάδας, αλλά ατομικά. Άλλωστε το ακούσαμε και στο τρέιλερ που το λέει και ο Γιώργος Λιανός. Αυτό σημαίνει πως θα δούμε κόκκινους και μπλε να αγωνίζονται την Κυριακή και να διεκδικούν το έπαθλο φαγητού. Οι δύο νέες ομάδες θα δημιουργηθούν κανονικά και θα αγωνιστούν στα ομαδικά αγωνίσματα της Κυριακής και της Πέμπτης. Πάμε όμως να σας πω τους δύο αρχηγούς και τις νέες ομάδες που θα δούμε από την Κυριακή για όλη τη βδομάδα. Άρης και Τάλα είναι οι δύο αρχηγοί αυτή την εβδομάδα φίλοι μου. Κάνανε τον καλύτερο χρόνο και έτσι λοιπόν θα δημιουργήσουν και τις νέες δύο ομάδες. Για μια ακόμα εβδομάδα η μοναδική αλλαγή και πάλι φίλοι μου θα είναι η Σταυρούλα. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς σχηματίζονται οι ομάδες. Στην κόκκινη ομάδα λοιπόν θα έχουμε τον Γιώργο Ταλάντζεφ, ο οποίος θα είναι και ο αρχηγός, Στάθης Χίζας, Θωμαής και Σπύρος Μαρτίκας. Στην μπλε ομάδα τώρα που ο Άρης είναι αρχηγός επέλεξε τη Σταυρούλα, την Ασημίνα και τον Νικογιάννη. Αυτές θα είναι οι ομάδες που θα αναμετρηθούν στα ομαδικά αγωνίσματα. Όσο για τις ασυλίες, όπως σας είπα, αυτή την εβδομάδα γίνεται ατομικό το παιχνίδι. Αναμένετε για νέα μου spoiler και νέες ειδήσεις εδώ στο TV News GR πολύ σύντομα φίλοι μου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο εδώ στο TV News. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Τα φιλιά μου φίλοι μου. Γεια σας.